καραβάνα, σπίτια που πλημμύρισε ο ποταμός. Είναι και χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό κάποια από αυτά. Ο Γιώργος ο Χρυσάθου είναι εκεί να μας ενημερώσει. Γιώργο, ποια είναι η εικόνα σήμερα στην Καλαβασό? Ανδρέα, καλημέρα. Πρώτη σύνδεση από την Καλαβασό για σήμερα. Πρωτόγνωρες εδώ οι εικόνες. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τα πάνω. Θα δούμε και τη γειτονιά με τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα προβλήματα που γίνονται εκεί. Σε πρώτη φάση σταματήσαμε να σας δείξουμε εδώ στην είσοδο του χωριού, όπου ένας από τους δύο βασικούς δρόμους, τον οποίο βλέπετε στα πλάνα σας με τη βοήθεια του Ανδρέα του Πίτσιλου, είναι η μία από τις δύο βασικές αρτηρίες του χωριού, έχει κλείσει, γιατί εδώ ο ποταμός πέρασε ορμητικά χθες, έσπασε ο τείχος αυτού του παρακαμπτήριου δρόμου. Και όπως βλέπετε από κάτω, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένας δρόμος ο οποίος κρίθηκε επικίνδυνος. Έκλεισε από την επαρχιακή διοίκηση Λάρνακας και βεβαίως σε συνεννόηση πάντα με την αστυνομία. Οι χωριανοί εδώ, Ανδρέα, μας λένε ότι τα νερά που βλέπετε, για παράδειγμα, τώρα στα πλάνα σας, μπορεί να φαίνονται τόσο ορμητικά, αλλά δεν είναι τίποτα σε σχέση με το τι έζησαν εδώ οι κάτοικοι στο χωριό. Από εκεί και πέρα, για να κατευθυνθούμε προς τα πάνω, θα πρέπει να πάρουμε ένα άλλο μικρό αγροτικό δρόμο που υπάρχει, καθώς εδώ ο δρόμος είναι κλειστός, δεν μπορεί κανένας να περάσει με καμία δύναμη. Μια κατάσταση δύσκολη, Ανδρέα, την οποία προσπαθούν εδώ οι τοπικές αρχές με τη βοήθεια της επαρχιακής διοίκησης να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σου είπαν, Γιώργο, πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό στην κοινότητα, δηλαδή να υπερχειλήσει ο ποταμός και να πάει να βρει τα σπίτια? Ο ποταμός, Ανδρέα, μας λένε ότι συχνά κατεβαίνει με ορμητικά νερά. Απλά η διαφορά φέτος ότι ήταν τόσο πολύ όγκος νερού σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, που ό,τι περνούσε το βράδυ, προχθές το βράδυ, τα έπαιρνε όλα στο πέρασμά του. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή ήταν και αργά, δεν υπήρχαν εδώ άνθρωποι και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Εδώ είδα το φράχτης της Καλαβασού, Ανδρέα, επερχείλησε και πέρσι, μετά από αρκετά χρόνια. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που συμβαίνει αυτό. Βεβαίως, με τις συνθήκες που έγινε φέτος, ποτέ ξανά στο παρελθόν. Τουλάχιστον ένας χωριανός που βρήκαμε εκεί στην είσοδο μας είπε ότι δεν θυμάται ποτέ ξανά τέτοια καταστροφή εδώ στο χωριό του. Ωραία. Γιώργο μου, θα συνδεθούμε στη συνέχεια να δούμε και την κατάσταση εκεί στα σπίτια και αν θα επιστρέψουν οι άνθρωποι στις οικίες τους.